Τέσσερι νέε δημοσκοπήσει που δημοσιεύονται σήμερα σε εφημερίδε, περιοδικά και διαδικτυακού τόπου, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να παλεύουν σκληρά για την πρώτη θέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να διαθέτει δυναμική. Στη δημοσκόπηση τη ΠΑΛΣ για το ποντίκι, η Νέα Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ ισοψηφούν με 27%. Στη δημοσκόπηση τη VPRC για το περιοδικό Επίκαιρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο με 30% και η Νέα Δημοκρατία δεύτερη με 26,5. Στη δημοσκόπηση της DataRC για το διαδικτυακό τόπο Pelop.gr η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 24,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με 22,1%. Ενώ την πρώτη θέση διατηρεί η Νέα Δημοκρατία και στη δημοσκόπηση της Global Link για το περιοδικό pressing συγκεντρώνοντας 24,3% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 21,7%. Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου εκτίμηση με αναγωγή τη ΠΑΛ για το Ποντίκη στην επόμενη Βουλή μπαίνουν 8 κόμματα. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνουν το 27% και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ 14,5%, Ανεξάρτητη Έλληνε 7,5%, ΚΚΕ 5,5%, Χρυσή Αυγή 5,5%, Δημοκρατική Αριστερά 5,5% και Δημιουργία ξανά 3%. Στην εκτίμηση εκλογική επιρροή τη VPRC, 7 κόμματα μπαίνουν στην επόμενη Βουλή, με το ΣΥΡΙΖΑ να καταλαμβάνει εδώ την πρώτη θέση με 30% και τη Νέα Δημοκρατία να ακολουθεί δεύτερη με 26,5%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,5%, οι ανεξάρτητοι Έλληνε 7,5%, το ΚΚΕ 5,5%, η Χρυσή Αυγή 4,5% και η Δημοκρατική Αριστερά 7,5%. Αντιθέτω, στην πρώτη θέση κερδίζει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση τη Data RC με 24,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο με 22,1% και ακολουθούν. ΠΑΣΟΚ με 12%, ανεξάρτητοι Έλληνε με 6,1%, ΚΚΕ με 4,9%, Χρυσή Αυγή με 4,7% και Δημοκρατική Αριστερά με 5,3%. Την πρώτη θέση διατηρεί η Νέα Δημοκρατία και στη δημοσκόπηση τη Global Link με ποσοστό 24,3%. Δεύτερο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 21,7% και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 12%, Ανεξάρτητοι Έλληνε με 7, Δημοκρατική Αριστερά με 6,3, ΚΚΕ με 6% και Χρυσή Αυγή με 5,9%.